Τα βλέπουμε τον κύριο Δημητρίου να σας καλεί σε debate. Του απαντήσατε ότι δεν υπάρχει χρόνος. Αν υπήρχε θα το κάνατε από ό,τι αντιλαμβάνομαι, σωστά? Δεν είναι και μόνο θέμα χρόνου. Ξέρετε, από την αρχή η υποψηφιότητα η δική μου δεν στραφόταν εναντίον κανενός. Και απέφυγα όλο αυτό το διάστημα την όξαση, την ένταση. Και είναι αυτός ο λόγος που έβαλα υποψηφιότητα για την ενότητα, για να υπάρξει αυτό το κλίμα ομαλότητας, το οποίο επιζητούν και ήδη οι ψηφοφόροι, τα στελέχη, οι φίλοι της παράταξης. Και δεν προτίθομαι να το αλλάξω τις τελευταίες δύο μέρες. Έχουν μείνει δύο μέρες πριν την διεξαγωγή της τελικής ψηφοφορίας του Σαββάτου. Και σημασία δεν έχει μεταξύ μας επικοινωνία. Σημασία έχει να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο μας, να μας ακούσει εξάλλου και ο ίδιος ο κύριος Δημητρίου και εγώ προσωπικά, λόγω και των τραγικών συμβάντων τα οποία επεσυνέβησαν. Έχουμε ανακυρώσει τις συγκεντρώσεις μας τις τελικές και τις έχουμε επαναπρογραμματίσει και δημοσιεύσει για σήμερα και για αύριο. Δύο μέρες μένουν. Σήμερα προσωπικά θα είμαι στην Πάφο και αύριο στην Λεμεσό. Δεν μπορώ να ακυρώσω και πάλι τις συγκεντρώσεις που έχω δεσμευτεί προς τον κόσμο να συνομιλήσουμε για να κάνουμε ένα debate μεταξύ μας. Και βεβαίως αν το κατέθεται ως εισήγηση πιο έγκαιρα ο κύριος Δημητρίου και όχι την παραμονή των εκλογών, γι' αυτό δεν θα μπω σε καμία συζήτηση επικοινωνιακή. Βεβαίως θα το οργανώναμε σωστά για να μπορέσουμε, ναι, να κάνουμε και αυτή τη δημόσια συζήτηση. Αλλά αντιλαμβάνεστε, παραμονή των εκλογών, αυτό είναι ανέφικτο και δεν μπορώ να στήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους τους οποίους έχω προσκαλέσει και με περιμένουν και σήμερα και αύριο σε διαφορετικές επαρχίες.